Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Καλή χρονιά να έχουμε. Αν και λίγο καθυστερημένα λόγω του ΠΑΟΚ, αρχίζουμε την εκπομπή μας. Την πρώτη για φέτος, που ελπίζω με τη βοήθεια του Θεού να πάμε καλά, να έχουμε και άλλες πολλές εκπομπές εδώ με τη συμπαράσταση του Ερευνητικού Οργανισμού, που μας δίνει αυτό το βήμα, ένα βήμα που δεν δίνεται εύκολα σε τέτοιες φωνές, γιατί είναι, θα λέγαμε, αιρετικές φωνές, λένε την αλήθεια, πονάνε, πληγώνουν ανθρώπους, όχι με την έννοια ότι θέλουμε να πληγώσουμε προσωπικότητες, αλλά λέμε την αλήθεια και η αλήθεια είναι σκληρή πολλές φορές και ενοχλεί. Πού θα μας βρείτε? Θα μας βρείτε στο www.eolas.org, Web Radio. Οπότε συντονιστείτε σε αυτή τη συχνότητα ιντερνετικά για να μας ακούτε. Για παρατηρήσεις σας ή ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στο τηλέφωνο 2313 422 040 ή στη σελίδα μας στο Facebook «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας». Το σημερινό θέμα, μπαίνω κατευθείαν στην εκπομπή γιατί ο χρόνος μας είναι λίγο συμπιεσμένος σήμερα, είναι οι μάρτυρες του Γιαχωβά ή ο χιλιασμός, όπως ξέρουμε, οι χιλιαστές, όπως ξέρουμε, μια διαφορετική ονομασία. Δεν είμαι μόνο σήμερα στην εκπομπή, έχω μια εξαιρετική φίλη προσκεκλημένη, την κυρία Αγωνίδα Μαριάννα, η οποία είναι μια εξαιρετική συγγραφέας. Ελπίζω στο μέλλον να μας δοθεί ευκαιρία να την έχουμε άλλη μια φορά για να μας μιλήσει για το παιδικό βιβλίο που έχει γράψει και είναι εξαιρετικό. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κυρία Αγωνίδα. Καλώς σας βρίσκω, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκλησή σας, με τιμά. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα φλέγων αυτό που θα εξετάσετε σήμερα, γιατί αφορά όλους μας. Έχουν χτυπήσει την πόρτα μας αιρετικές φωνές, με προεξάρχουσες αυτές των κακώς λεγόμενων κατ' εμέ μαρτύρων του Ιεχωβά. Θα το δούμε χιλιαστών, αυτό στην πορεία πώς είναι. Ναι. Και θεωρώ ότι θα, με τη φώτιση και τη βοήθεια του Θεού και τις πενιχρές μας διανοητικές δυνάμεις και τη μελέτη του Λόγου του Θεού, θα κάνουμε μια ευχάριστη, θεωρώ, προσέγγιση για τις ψυχές των ανθρώπων που έχουν πλέον πνευματικά ενδιαφέροντα σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Για το χιλιασμό θα μας δοθεί και άλλη φορά, ίσως και η επόμενη εκπομπή να ασχοληθούμε, αλλά εδώ τώρα, γιατί έχω την κυρία Αγωνίδα μαζί μου, θέλω την προσωπική της μαρτυρία, γιατί έχουν μεταλλαχθεί οι μάρτυρες του Γιαχωβά και πλησιάζουν τον κόσμο με ένα διαφορετικό τρόπο. Ενώ ως τώρα δεν μιλούσαν για Χριστό, τώρα αρχίζουν και μιλάνε για Χριστό. Φυσικά εννοώντας αυτή Χριστό όχι τον σωτήρα Θεό, Μεσσία, αλλά ένα Χριστό, έναν απλό άνθρωπο, και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να παγιδεύσουν. Και είχε μια προσωπική εμπειρία, κυρία Αγωνίδα, και θέλω να μας την καταθέσετε εδώ πέρα. Αυτό που συνέβη εκεί στο Μακεδονία Παλάς που σας πλεύρισαν, θα μας πείτε λίγο ακριβώς πώς έγινε αυτή η συνάντησή σας? Ναι. Οι προσεγγίσεις τους είναι πολλές και σε βάθος χρόνου. Η τελευταία μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί είχε σκηνοθετηθεί και προβαλόταν με δύο διαφορετικούς τρόπους. Η μία ήταν η ξεκάθαρη μορφή της, δηλαδή υπήρχε το stand με τους τρεις ανθρώπους, οι οποίοι φορούσαν και το ένδυμα αυτό με το χαρακτηριστικό σκοπιά. Οπότε ήταν εμφανές ότι πρόκειτο περί χιλιαστών και κάναν τις δικές τους προσεγγίσεις. Λίγα όμως βήματα πιο πέρα υπήρχε ένας στημένος πάγκος με μικροφωνικές και μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, τον οποίο περιέβαλαν άνθρωποι ιδιαίτερα καλοντημένοι, και το τονίζω αυτό, αυτοί οι οποίοι είχαν... Ξέρουν marketing. Ναι, είχαν τον ηγετικό ρόλο, και επειδή και εμείς είμαστε... Την χάνει να είμαι επαγγελματίας marketing, μπορώ να βλέπω με άλλο μάτι τις προσεγγίσεις αυτές. Και στα πέριξ του πάγκου τους υπήρχαν οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι που δεν τους πιάνει το μάτι τους, οι οποίοι με συγκλώνησε το ότι χρησιμοποιούσαν τα μικρά παιδιά
για να μοιράσουν τα φυλάδια τους και να προσεγγίσουν τις αγνές ψυχές, διότι ποιος από μας θα αρνηθεί να πάρει ένα φυλάδιο από ένα μικρό παιδί και έστω να ρίξει μια μικρή ματιά. Ταυτόχρονα με την διανομή αυτών των φυλαδίων υπήρχε εδώ, και... Εδώ είναι μια αλλαγή, σας διακόπτω. Ως τώρα δεν είχαν παιδιά μαζί τους. Τώρα βλέπετε παίρνουν παιδιά μαζί τους για να σε χτυπήσουν και λίγο συναισθηματικά. Ασφαλώς, το ευαίσθητο έτσι. Σημείο. Γιατί είπαμε ότι επειδή βαλόμεθα καθημερινά από πρακτικές marketing, βλέπετε στα φανάρια μας σταματούν και μας δίνουν φυλάδια και κάπου όλοι το έχουμε βαρεθεί ή το αποστρεφόμεθα, σε ένα περίποτο πολύ πιο εύκολο θα σε προσεγγίσει ένα παιδί και είναι αδύνατο να αρνηθείς να παραλάβεις κάτι από τα χέρια ενός παιδιού. Και καλοντημένο, φροντισμένο παιδί, έτσι, όχι ένα... Όχι, ένα παιδί που δείχνει την εικόνα ενός επέτη, ένα παιδί που θέλει να σου περάσει ένα μήνυμα, το οποίο... Είναι υποβασταζόμενο από τη μητέρα του. Έτσι πιθανολόγησα τουλάχιστον εγώ ότι είναι οι μητέρες οι άνθρωποι που συνοδεύουν αυτά τα παιδιά. Και ταυτόχρονα λοιπόν από τα μεγάφωνα φωνάζανε «Ελάτε στον Ιησού Χριστό, ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας, σώζει τον κόσμο» κτλ. Η δεύτερη αλλαγή. Η δεύτερη αλλαγή. Για Ιησού Χριστό και δεν μιλούσαν ποτέ. Ασφαλώς. Κάναν διανομή της Καινής Διαθήκης στη νέο ελληνική γλώσσα, σε καμία περίπτωση το αρχαίο κείμενο, γιατί προσέγγισα τον μάγκο τους από απλή περιέργεια ανθρώπινη, δίχως εγώ να έχω υποψιαστεί ότι προσεγγίσω πάγκο μιας αίρεσης, μιας αιρετικής ομάδας. Απλά μου έκανε εντύπωση και αυτό το οποίο κουδούνισε στα αυτιά μου ήταν ο λόγος του Ευαγγελίου, ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός μας λέει «Θα ακούτε παντού, εδώ Χριστός, εκεί Χριστός, αλλά εγώ εκεί δεν θα είμαι». Δηλαδή μας έδωσε την ένταση με την οποία θα ακούγεται το όνομά του δημοσίως, αλλά αυτός δεν θα βρίσκεται εκεί. Αυτό μου κίνησε την περιέργεια και πήγα κοντά τους και ρώτησα εάν το κείμενο είναι στην αρχαία ελληνική. Μου είπαν «Όχι, είναι μεταφρασμένο». Ρώτησα «Είστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί» και μου είπαν «Όχι, δεν είμαστε αιρετικοί». Δεν μου είπαν «Όχι, δεν είμαστε Ορθόδοξοι». «Όχι, δεν είμαστε αιρετικοί, δεν είμαστε σαν αυτούς παραπέρα που στείνουν τους πάγκους τους. Εμείς πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και κάνουμε ένα θεάρεστο έργο για τους απλούς ανθρώπους που δεν μπορούν να κατανοήσουν το αρχαίο κείμενο. Μοιράζουμε δωρεάν τις Καινές Διαθήκες, μπορείτε να πάρετε όσες θέλετε». Την Καινή Διαθήκη, να πάρετε όσες θέλετε στα χέρια σας, να τις δώσετε σε δικούς σας ανθρώπους και μάλιστα είχαν μεταφρασμένα και στα αραβικά, στα ρωσικά και σε άλλες γλώσσες, τις οποίες εγώ δεν αναγνώρισα, αλλά ήταν και στη διάθεση του τουριστικού κοινού της Ελλάδας, των ανθρώπων που είναι αλλόγλωσσοι. Το πήρα στα χέρια μου, δεν το άνοιξα, είναι και σκοτεινά, ξέρετε, στην παραλία. Το πήρα με ενδιαφέρον και συνέχισα τον περίπατό μου. Μέτρωγε όμως μέσα μου το γεγονός ότι δεν είδα να γράφει Ορθοδοξία. Και εγώ ζω και μεγάλωσα. Στην Καινή Διαθήκη δεν θα γράφει πουθενά τη λέξη Ορθοδοξία. Όχι, όχι. Είχαν μια μακέτα. Συγγνώμη, αλλά ο πάγκος περιβαλλόταν από μια μακέτα. Και διαφήμιζαν και κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς με τους οποίους συνεργάζονται. Είδα λοιπόν την λέξη Χριστιανισμός. Αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση. Σκέφτηκα ότι ο χριστιανισμός έχει πάρα πολλά πρόσωπα. Εμείς οι Ορθόδοξοι γαλουχηθήκαμε με την έννοια της χριστιανοσύνης, της Ορθόδοξης Μεγάλης Αγκαλιάς, η οποία χωράει όλους τους ανθρώπους οικουμένης. Ο χριστιανισμός παραπέμπει σε ένα θεσμό. Παραπέμπει σε μια λέξη την οποία πήραν τη δώσανε, και με τα διάφορα προσθετικά. Τη δώσανε, έτσι, γιατί χριστιανισμός κατά λέξη είναι ορθόδοξη έκφραση. Αυτοί δώσανε ένα ένδυμα στη λέξη χριστιανισμός να περιλαμβάνει όλους αυτούς οι οποίοι λένε ότι πιστεύουν στον Χριστό, προτεστάντες, καθολικούς, ξέρω, διαμαρτυρόμενους, αγγλικανούς, όλες αυτές τις αιρετικές παραφιάτες να ονομάζονται χριστιανοί, ενώ δεν είναι χριστιανοί. Αυτό εσείς αγαπητοί ακροατές του ερευνητικού οργανισμού ξέρετε καλά, έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές και αναλύσαμε ότι σαφώς όταν παραποιείς το όνομα του Χριστού δεν είσαι χριστιανός. Ένας άλλος θεός, δικό σου, πιθανόν, ό,τι θες δώσουν μια ονομασία, αλλά χριστιανοί δεν είναι. Μην τους χαρίσουμε όμως το όνομα χριστιανίους. Και μείνουμε στη λέξη Ορθοδοξία.
Αυτό δεν πρέπει να τους το χαρίσουμε με τίποτα, είναι δικό μας. Όπως χαρίσαμε στους παπικούς τη λέξη Καθολική Εκκλησία. Καθολική Εκκλησία είναι δική μας. Καθολική Εκκλησία είναι το καθόλου, δηλαδή το σύνολο. Γι' αυτό και στο πιστεύω, λέμε εμείς, μια Αναγία Καθολική και Αποστολική είναι Εκκλησία. Δηλαδή το σύνολο της Καθολικής Χριστιανικής Εκκλησίας είμαστε οι Ορθόδοξοι. Δεν πρέπει να τους χαρίζουμε τέτοιες λέξεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλώς για τον κόσμο, να το ξέρετε με τη λέξη Χριστιανός να είστε λίγο επιφυλακτικοί. Γι' αυτό το λέμε τώρα αυτό εδώ. Ήθελα να τονίσω ότι όταν βλέπουν οι προσφυλείς μας ακροατές φυλάδια τα οποία διστάζουν να γράψουν την λέξη Ορθοδοξία, να δημιουργείται μέσα τους μία επιφυλακτικότητα. Τίποτα περισσότερο, μία ανάγκη για μελέτη. Η ανάγκη να ενεργοποιηθεί εντολή απλή του Χριστού. Ερευνάτε τα σγραφάς. Ερευνάτε δηλαδή ακόμη και αυτό που είναι γεγραμμένο μπροστά στα μάτια σας, για να δείτε την αλήθεια και την αξιοπιστία του. Σε επόμενη φάση λοιπόν, τριβελιζόμενη και εγώ από το συνέστημα ότι ενδεχομένως οι άνθρωποι αυτοί να μην έχουν ορθόδοξο φρόνημα και να χρησιμοποιούν όλη αυτή τη φιέστα προκειμένου να πασάρουν στους απλούς ανθρώπους μια αιρετική δοξασία, γύρισα. Γύρισα και τους ρώτησα το εξής. Θέλω να μου πείτε, αγαπητοί μου, μάλιστα βρήκα μια κοπέλα η οποία μοίρασε ένα ενδιαφέρον φυλάδιο, το οποίο φυλάδιο αναφερόταν στα κρίσιμα και ζωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος χριστιανός, ο σύγχρονος άνθρωπος ανά την οικουμένη, ιδιαίτερα δε στην πατρίδα μας. Δηλαδή, έλεγε, αντιμετωπίζετε οικονομική κρίση? Ποιος θα την αντιμετωπίζει, κύριε Ρωσόπουλε? Αντιμετωπίζετε ανεργία? Έχετε κρίσεις πανικού? Έχετε άγχος? Έχετε στρες? Όλες τις ομάδες πιάσανε. Πιάσανε τα πάντα. Ναι, δεν άφησαν κάτι απ' έξω. Δεν άφησαν κάτι απ' έξω. Και αυτό σε συγκινεί. Λες, έχω την ανεργία μου, δεν έχω τη δική μου, έχω του παιδιού μου. Έχω το συγγενή μου παθαίνει κρίση πανικού. Έχω το προσωπικό μου στρες και τα άγχη μου. Την οικονομική μου δυσκολία. Ναι, μα ποιος θα μου δώσει αυτή τη διέξοδο? Και σου λέει, έλα στο δικό μας μέτωπο, γιατί εμείς αυτά τα λυτρώνουμε μέσω του Ιησού Χριστού. Όχι ο Ιησούς Χριστός, αλλά εμείς ως γνήσιοι εκφραστές του. Τολμούν δηλαδή να χρησιμοποιήσουν και τη λέξη γνησιότητας. Εκεί λοιπόν έκανα την εξής ερώτηση στην κοπέλα. Αν πρόκειται όλο αυτό το κίνημα που κάνουν, και έτσι το χαρακτήρισα, για μια παραφιάδα του οικουμενισμού. Είστε, της λέω, οπαδός της πανερέσεως του οικουμενισμού? Πιθανά δεν είχε ξανακούσει τον όρο οικουμενισμός. Μου είπε, δεν καταλαβαίνω τι λέτε, εμείς πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Τη ρώτησα αν πιστεύει στην τριαδικότητα του Θεού, στο αδιαίρετο, σε δογματικά θέματα που χαρακτηρίζουν εμάς τους Ορθοδόξους, στο ότι είναι συνάναρχος, ότι όλα αυτά που ξέρουμε, ναι, για την Αγία Τριάδα, και μου είπε όχι. Ένας προφήτης είναι ο Χριστός. Εδώ πρέπει να το διευκρινίσετε αυτό. Τι εννοούσαν Χριστό αυτοί? Έναν προφήτη, έναν καλό άνθρωπο. Έτσι. Είναι, της λέω, ο Υιός και Λόγος του Θεού του Ζώντος, συνάνορχος και μετά του Πατρός και μετά του Αγίου Πνεύματος. Και μου είπε, είναι Υιός του Θεού αφού και Λόγος του, αφού εκφράζει το Λόγο του Θεού. Συγκεχημένα πράγματα. Ναι. Συγκεχημένα. Και αναφέρθηκα στο πρόσωπο της Θεοτόκου, που το θεωρώ κρίσιμο, γιατί είναι ένα σημείο αναφοράς. Το πρόσωπο της Θεοτόκου βάλεται ή υπερβάλλεται. Από τους παπικούς υπερβάλλεται, διότι ανεβαίνει στο θρόνο της θεότητος και δεν μιλάμε για Αγία Τριάδα, αλλά για Αγία Τετράδα. Θεοποιείται δηλαδή η Θεοτόκος. Ναι, δεν θεωρείται κατά χάριν Θεός. Εσείς, αγαπητοί ακροατές, το ξέρετε, έχουμε μιλήσει για τη Μαριολογία των Καθολικών. Ίσως θα ξανασχοληθούμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Έχουν ανεβάσει με μία αίρεση η παπική ότι η Θεοτόκος είναι έξω από κάθε αμαρτία. Αυτό πιστεύει και η Ορθοδοξία, αλλά αυτοί πιστεύουν είναι και έξω από το προπατορικό αμάρτημα, γιατί πιστεύουν στην άμομη σύλληψη της Θεοτόκου. Δηλαδή όπως έγινε σύλληψη του Χριστού, έγινε σύλληψη και της Θεοτόκου. Τέλος πάντων, έχουν πολλές αιρέσεις με τη Θεοτόκου αυτή, αλλά και οι Προτεστάντες δεν την αποδέχονται καθόλου τη Θεοτόκου. Στη συγκεκριμένη, έτσι, περίπτωση, κύριε Ρωσόπουλο, ήμασταν στο πεδίο υποτίμησης του προσώπου της Θεοτόκου. Εκεί όπου η Θεοτόκος, η μητέρα μας, η μητέρα όλης της ανθρωπότητας,
που έφερε στον κόσμο τον δημιουργό μας, είναι μία απλή γυναίκα, κοινή γυναίκα, δεν θεωρείται παρθένος, ούτε πρώτη σύλληψεως, ούτε και μετά τη σύλληψη, και είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν δυστυχώς και ορθόδοξοι αδερφοί που δεν γνωρίζουν ότι είναι παρθένος και μετά τον τόκο της, τον τοκετό της. Και θεωρεί ότι δεν μπορεί η Θεοτόκος να είναι ούτε μεσήτρια, αλλά ούτε και να σώζει. Εμείς γνωρίζουμε ότι από όλες τις ουράνιες δυνάμεις και από όλους τους Αγίους, αυτό μας παρέδωσαν οι πατέρες μας, η Θεοτόκος είναι η μοναδική που έχει τη δυνατότητα η ίδια, αν θέλει, να σώσει. Γι' αυτό και στις παρακλήσεις, στο ενδιάμεσο, υπεραγία Θεοτόκος όσων ημάς. Και τώρα, από αυτό το βήμα, μου δίνεται η ευκαιρία να σας πω ότι η κρατούσα Εκκλησία του Νέου Ημερολογίου έδωσε εντολή στον Μητροπολιτικό Ναό στην Αθήνα, στον Άγιο Διονύσιο, οι ψάλτες, όταν ο ιερέας θα λέει της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, οι ψάλτες δεν λένε υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς. Να μην λένε οι ψάλτες υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς. Και δόθηκε στα βιβλία τα καινούργια που θα βγουν με τους παρακλητικούς κανόνες, το ενδιάμεση στοιχολογία το υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς να φύγει. Γιατί κάνουν το χατήρι των Προτεσταντών, που δεν θέλουν να λένε ότι η υπεραγία Θεοτόκος σώζει. Εδώ και 2.000 και χρόνια η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει ότι η υπεραγία Θεοτόκος σώζει. Σήμερα άρχισαν Πατριάρχης Βαρθολομαίος και Ιερώνυμος να κάνουν από κοινού κίνηση, και εκείνο στο φανάρι στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έδωσε την εντολή να αφαιρεθεί το υπεραγία Θεοτόκος όσων ημάς. Γι' αυτό να είστε επιφυλακτικοί με τον οικουμενισμό και βλέπετε τα αποτελέσματά τους και τις ολισθήσεις τους. Ουσιαστικά κάνουν ό,τι κάνουν και οι χιλιαστές. Προσπαθούν να υποβάσουν το πρόσωπο της Παναγίας. Συνεχίστε. Συγγνώμη για διακοπή. Απλώς δίνω ορισμένα διευκρινιστικά για να ξέρουν οι ακροατές μας πού πάνε. Τα θεωρώ χρήσιμα και τα χρειαζόμαστε όλοι μας, γιατί πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Και οι εξελίξεις δεν είναι μόνο το δελτίο ειδήσεων που πασάρει μια ομάδα ομάδων. Μια ομάδα ανθρώπων, αυτό που θέλει να γνωρίζουμε, αυτό που θέλει να αφουγκραζόμαστε, είναι και άλλα πράγματα στην καθημερινότητα που μένουν άγνωστα σε εμάς. Συνεχίζοντας, θα ήθελα να πω ότι προσβάλλοντας τη μυστεία της Θεοτόκου και ισχυριζόμενοι ότι σέβεται το λόγο της Καινής Διαθήκης, μου ήρθε στο νου το πρώτο θαύμα που έκανε ο Ιησούς Χριστός και τη ζήτησα την ερμηνεία της επί τούτου. Ναι, εκεί που μου είχατε πει ότι υποσώζει η Θεοτόκος. Ναι. Ναι. Αυτό είναι ωραίο που το επιχείρημά σας και θέλω να τα ακούσω, να τα ακούσουν και οι ακροατές μας εδώ πέρα, για να έχουν επιχειρήματα απέναντι αύριο μεθαύριο όταν θα πέσουν σε μάρτυρες του Γιαχωβά επάνω. Καταρχήν να πω ότι η μελέτη, αυτό είναι μια συμβουλή προς τους ακροατές μας, δεν είναι ποτέ άχρηστη, αλλά δεν είναι και ποτέ στοχευμένη υπό την έννοια ότι εγώ θα καθίσω να μελετήσω, εκεί επισέρχεται το στοιχείο του εγωισμού, άρα θα είμαι έτοιμος να τους αντιμετωπίσω. Η μελέτη γίνεται αποκλειστικά για ίδιον όφελος, γι' αυτό που λέει ο Κύριος ο σώζον εαυτόν σωθήτω, για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και όταν έρθει η κρίσιμη ώρα, αυτό που μελετήσαμε... Θα δώσουμε τη μαρτυρία. Θα τη δώσει ο Θεός στο στόμα μας τη μαρτυρία. Γιατί θεωρώ το λιγότερο καταχρηστικό και περισσότερο δε βλάσφημο να πω ότι ήταν μια δική μου σκέψη εκείνη τη στιγμή που προερχόταν από μια βαθιά μελέτη και όλα αυτά είναι προσβολή στην ίδια την πίστη μου. Αυτό όμως που σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή είναι ότι ο Κύριος δεν παρουσιάζεται στο πρώτο του θαύμα έτοιμος να τελέσει το θαύμα, γιατί λέει δεν ήρθε η ώρα μου, υπ' αυτή την έννοια. Μαλώνει τη Θεοτόκο. Η Θεοτόκος πάει λοιπόν... Τι εμεί και εσύ, έτσι λέει αυτή την έκφραση. Τι εμεί, τι ανακατεύεσαι στα δικά μου, θα λέγαμε, ναι, με σημερινούς όρους. Ναι, τι δουλειά έχεις τώρα εσύ και χώνεσαι. Ναι. Αυτό λέμε στα παιδιά μας. Τώρα, εσύ τι δουλειά έχεις, τι σε τρώει και χώνεσαι. Βλέπουμε όμως ότι επιλέγει η Θεοτόκος μια πολύ χαρμόσυνη στιγμή των ανθρώπων. Και δεν το... γάμο. 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 Γάμο, μια στιγμή χαράς, ευφροσύνης, ευτυχίας, στην οποία φρένονται οι άνθρωποι. Και ένα μέσο για αυτό το συνέστημα της εφορίας είναι η κατανάλωση του ίνου, τον οποίο ευλογεί η Εκκλησία μας μέχρι το σημείο της ευφροσύνης. Ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Η υπερκατανάλωση οδηγεί στην παραφροσύνη, το ξέρουμε όλοι.
Και ενώ λοιπόν κινδυνεύουν από την παραφροσύνη, γιατί υπάρχει αρκετό κρασί για να εφρανθούν, το κρασί έχει τελειώσει και στενοχωριέται η Θεοτόκος. Γιατί το γλέντι συνεχίζεται. Και του λέει, μα κάνε κάτι, τέλειωσε το κρασί τους. Και τρόπον τεινά εξαναγκάζει τον Κύριο να κάνει το πρώτο του θαύμα. Μα ενώ τη λέει, μην ανακατεύεσαι, έτσι, συγγνώμη που τα λέω με τις νεοελληνικές εκφράσεις και δεν τα λέω με το αρχαίο κείμενο, για να καταλαβαινόμαστε. Ενώ τη λέει, μην ανακατεύεσαι, τον αγνοεί, φαίνεται να τον αγνοεί, δεν τον αγνοεί, έτσι, ξέρει ποιο γιο έχει. Αλλά γυρνάει και λέει στους υπηρέτες, κάντε ό,τι σας πει. Ξέρει ότι είναι το παιδί της υπακοής. Υπακούει στο θέλημα του Θεού Πατρός. Ξέρει σε ποιον απευθύνεται. Ξέρει όμως ότι είναι και ο βασιλεύς των πάντων και ξέρει να εντέλεται. Οπότε, την εντολή που ο ίδιος εκτελεί εις επιθυμία της μητέρας του, τη μεταφέρει ο ίδιος να την εκτελέσουν οι υπήκοοι, εμείς, οι δούλοι. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Και σαφώς ο Χριστός της κάνει το χατήρι. Της κάνει το χατήρι. Άρα και λέει, το πρώτο θαύμα που χάρισε απλόχερο Θεός στην ανθρωπότητα, μη φοβούμενος, γιατί βάζουμε και ένα προσωπείο στο Θεό ότι είναι ο Θεός του καταναγκασμού που μας καταναγκάζει. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε, αγαπητοί ακροατές, να συνδεθούμε το παιχνίδι, το 0-1 για την Τσέλσι παραμένει. Έχει ζωηρέψει το παιχνίδι σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο ΠΑΟΚ έκανε τις 3 αλλαγές, όπως και η Τσέλσι. Να σας πούμε τις αλλαγές. Μπήκε ο Πρίγιοβιτς, μπήκε ο Μπίρσεβαρ, μπήκε και ο Ουάρντα και έφυγαν ο Πέλκας από το γήπεδο, ο Ζαμπά. Να δούμε μια φάση γι' αυτό. Πολύ επικίνδυνη στιγμή μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ μετά από ένα κόρνερ που διεκδίκησε ο Ζηρού. Λοιπόν, σας λέγαμε για τις αλλαγές. Αλλαγές όμως έκανε και η Τσέλσι, οι οποίες αλλαγές, αν σας πούμε τα ονόματα, θα καταλάβετε γιατί παίκτες μπήκαν. Μπήκε ο Φάμπρεγας, μπήκε ο Ζηρού, μπήκε και ο Αλμπιντέτα. Ο Σάρι όρθιος κατευθύνει τους παίκτες του. Τα τελευταία 5 λεπτά ο ΠΑΟΚ δείχνει μία τάση να βγει μπροστά στο παιχνίδι και βεβαίως αυτό έχει και την ανάλογη εικόνα του και στις κερκίδες, καθώς οι φίλαθλοι προσπαθούν με τις ιακές να σμπρώξουν τους παίκτες του ΠΑΟΚ προς το επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Και η είσοδος του Πρίγιοβιτς έχει δυναμώσει ασφαλώς το ΠΑΟΚ και πραγματικά είναι άξιο απορίας για να καταλάβουμε πώς τόση ώρα ο κύριος Λουτσέσκου δεν προτίμησε να χρησιμοποιήσει κλασικό του φορ. Φεύγει τώρα η Τσέλσι σε μια επίθεση και να η πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα προς τον Βέρμπλουμ, ο οποίος ανέτρεψε τον Ροντρίγκες πριν γίνει απειλητικός. 87ο λεπτό, πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι στον Βέρμπλουμ, ο οποίος βεβαίως παίρνει 90 λεπτό από τον κύριο Λουτσέσκου. Προφανώς ο Ρουμάνος τεχνικός υπολογίζει το Σουηδό μέσο, προσπαθεί να τον δώσει χρόνο συμμετοχής για να φτάσει σε καλό αγωνιστικό επίπεδο. Και τώρα να δούμε, ο Φάμπρεγας ετοιμάζεται να εκτελέσει τον φάουλ. Ο κύριος Μαγένκο δείχνει που πρέπει να στηθεί ο Μαουρίτσιο μαζί με τον Πίρσεβαρ. Λασαριστά το φάουλ από τον Φάμπρεγας στον Ζηρού. Η μπάλα στον Βίλιαμ αριστερά και προσπαθεί ο Βραζιλιάνος της Τσέλσι να ελιχθεί. Γύρισε πίσω την μπάλα στο σέντερ μπακ, στον Καντέ τώρα η μπάλα. Σφυρίγματα στην κερκίδα για αποκλειμασίες. Πριν όμως στη Τσέλσι με πολύ άνεση γυρίζουν την μπάλα έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ τώρα. Προσπαθεί ο Φάμπρεγας να την προωθήσει και φτάνουμε στο 28ο λεπτό του παιχνιδιού. Πάω 0-1. Πολύ ωραίο Ελ Καντουρί κάλυψε την μπάλα, την έδωσε στον Πίρσεβαρ, αλλά
γενιά του Σεβαρή ήταν απρόσεκτη και με πολλή ευκολία έκοψε ο Ζαπακώστα, έδωσε την μπάλα στον τερματοφύλακά του, στον νεαρό τερματοφύλακά του, ο οποίος σε μία φάση που χρειάστηκε να επέμβει, τα κατάφερε και έβγαλε την μπάλα σε κόρνε. Μας μένουν λίγα λεπτά, θα επανέλθουμε στο τέλος του παιχνιδιού για να σας ενημερώσουμε τι γίνεται και πάλι το μικρόφωνο στα στούντιο του ΕΟΕ. Και πάλι επανερχόμαστε στη ροή της εκπομπής μας. Ενημερωθήκατε για τον αγώνα του ΠΑΟΚ. Και συνεχίζουμε, συγγνώμη για τη διακοπή κύριε Γονίδα. Παρακαλώ, αλλά οι αγορατές έχουν και αυτά τα ενδιαφέροντα. Εγώ όλοι δεν το συμμερίζομαι αυτό, αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε και τα ενδιαφέροντα του καθενός. Πείτε μου λοιπόν, σ' άφησα εκεί σε εκείνο το σημείο. Σε εκείνο το σημείο που ταιριάζει με τη διακοπή μας. Γιατί όπως είπατε, οι άνθρωποι έχουν τα ενδιαφέροντά τους και ο Θεός αφήνει απολύτως ελεύθερος να τα απολαύσουν τα ενδιαφέροντά τους. Και είναι απολύτως υπεύθυνοι των επιλογών τους. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός δεν μάλλον στη μητέρα του για να της πει: «Μα φτάσαν στην Εφροσύνη, έλεος. Τώρα ο Θεός απαγορεύει. Θα πάμε σε μέθη, θα πάμε σε παραφροσύνη». Όχι. Το πρόσφερε απλόχερα το αγαθό του και το δώρο του. Στην διάθεση και αφήνει εσένα να το χειριστείς όπως... Σε αφήνει να το χειριστείς με απόλυτη ελευθερία. Και μάλιστα το επιβεβαιώνει αυτό ο επόμενος λόγος που λένε: «Καλά, τι γίνεται σε αυτό το γλέντι όταν βγήκε πια το προϊόν του θαύματος του Ιησού? Κράτησαν αυτοί το καλό κρασί να το δώσουν στους μεθυσμένους που δεν καταλαβαίνουν τι πίνουν? Και δεν το βγάλαν στην αρχή που όλοι βγάζουμε το πρώτο καλύτερο, ας πούμε, κρασί μας, μέχρι να του ζαλίσουμε?» Κρασί ήταν εκείνο. Μπορείτε έτσι, να φανταστείτε φαντάζομαι τι κρασί ήταν εκείνο. Άρα λοιπόν εδώ είναι μια απόδειξη ότι παρεμβαίνει Θεοτόκος και βοηθάει τους ανθρώπους. Βεβαίως. Έτσι. Στην ικανοποίηση του αιτήματός τους, το οποίο αίτημα σε αυτή την περίπτωση είναι κατά την απλή κοινωνιολογική ποταπό. Τον έχουμε λίγο ίνο παραπάνω. Το ερώτημα το δικό μου τώρα, το οποίο και το είχαμε και συζητήσει και κατηδίαν. Στην Αγία Γραφή, λέει, την οποία την κρατάνε οι Γιακουβάτες στα χέρια τους, αν και παραποιημένη. Εδώ πρέπει να σας πω μια μικρή παρένθεση, ότι η Αγία Γραφή που μοιράζουν οι Γιακουβάτες είναι παραποιημένη από το αρχικό κείμενο. Και δεν μιλάω τώρα με θεολογικούς όρους, αλλά με επιστημονικούς όρους. Έχουμε πολλά αρχαία κείμενα στα χέρια μας που είναι στο πρωτότυπο σχεδόν αυτούσιο. Τώρα κάτι και, κάτι με, κάτι τέτοιο, τα οποία είναι πολλές φορές ανούσια και χωρίς αξία, αν έχει ή δεν έχει. Τα κείμενά τους είναι λιωμένα. Ασφαλώς. Αλλά παρόλα αυτά, έχει ένα κείμενο εκεί της Θεοτόκου που λέγεται και η Ενά του Ειδή. Όταν επισκέπτει Θεοτόκος στην Ελισάβετ, λέει η Θεοτόκος: «Μεγάλη είναι η ψυχή μου των Κύριων». Το ακούτε στον όρθρο σε κάθε λειτουργία. «Μεγάλη είναι η ψυχή μου των Κύριων. Και η Γαλλία στο πνεύμα επί το Θεό το σωτήρι μου». Και συνεχίζει: «Η δούγαρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναί». Από εδώ και πέρα θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες. Και επίσης εκεί που ήταν στο σπίτι ο Χριστός που δίδασκε, πετάχτηκε μια γυναίκα, λέει, από τον όχλο και λέει: «Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε». Είναι μακαρισμένη, λέει, αυτή η κοιλιά που σε βάστασε και σε γέννησε. Λοιπόν, το ίδιο το Ευαγγέλιο λοιπόν λέει ότι η Θεοτόκος είναι μια μακαρία γυναίκα, δηλαδή μια εξαιρετική μορφή. Μπορείς εσύ να την υποτιμάς? Και δεν έρχεται το Ευαγγέλιο που μοιράζουν στα χέρια στον κόσμο, δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτό το κήρυγμα που λένε αυτοί? Οτιδήποτε μετακινεί τη Θεοτόκο από την πραγματική θέση αξίας τιμής που της έδωσε ο Κύριος αποτελεί προσβολή και βλασφημία στο Πανάγιο όνομά της. Είτε τη μετατοπίζεις περισσότερο από αυτό που ο Κύριος της έδωσε. Είτε την ανεβάζεις, είτε την κατεβάζεις. Είτε την κατεβάζεις στη Θεοτόκο, την ευλασφημείς. Ακριβώς. Όπως και έναν άνθρωπο. Μπορείς να πρέπει να τον παρουσιάσεις ακριβώς όπως είναι. Ούτε πάνω ούτε κάτω. Για να είσαι ακριβής και σωστός. Έτσι. Γι' αυτό και δεν αποδίδουμε λατρευτική τιμή στη Θεοτόκο. Αποδίδουμε το μέγιστο της αγάπης μας, αλλά τη λατρεία μας την κρατάμε μόνο για τον τριαδικό Θεό. Τιμή προσφέρουμε στην προσφέρουμε Παναγία. Προσφέρουμε τιμή και απεριόριστη αγάπη. Ξέρουμε η λατρεία, ότι όμως, η πρόσβαση που έχει στον Υιό της
λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, όλοι οι Άγιοι, και να φανταστούμε τον οποιοδήποτε μεγάλο Άγιο, ακόμα και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρο που το μακάρισε ο ίδιος ο Χριστός. Όλοι οι Άγιοι, λέει, χρωστάνε χάρη στον Χριστό που τους σώζει και τους θεώνει και τους βάζει στον παράδεισο. Στη Θεοτόκο χρωστάει χάρη ο ίδιος ο Χριστός, γιατί, λέει, έγινε το δοχείο που τον γέννησε. Εκείνο που απάντησε στον Αρχάγγελο Γαβρίλη, «Ιδού, Ιδού, Κύριε, να, εγώ εδώ είμαι, στο θέλημά σου, κάνω αυτό που θες», αυτό της χρωστάει χάρη ο Χριστός. Και μάλιστα ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης λέει και εκείνη την ιστορία με τον Κοριολανό. Ήταν ένας Ρωμαίος στρατηγός, αδικήθηκε από τους υπάτους της ρωμαϊκής εξουσίας και προσπάθησαν να τον εξοντώσουν με τον τρόπο που ήξεραν εκείνες τις σκευωρίες να κάνουν οι Ρωμαίοι και να δολοφονούν. Δεν τα κατάφεραν. Συγκέντρωσε στρατό αυτός ο περίφημος ο στρατηγός ο Κοριολανός και επιτέθηκε εναντίον της Ρώμης. Και όταν έφτασε στα πρόθυρα της Ρώμης και είχε καταρρεύσει στο δρόμο του κάθε αντίσταση από τους Ρωμαίους υπάτους και έφτασε έξω από τη Ρώμη για να την καταλάβει, τότε βγήκε το συμβούλιο της υπατίας εκεί πέρα και ζήτησαν να του συγχωρέσει. Ο Κοριολανός ήταν ανένδοτος, είπε: «Μπαίνω στη Ρώμη και την καίω. Και εσάς όλους σας κρεμάω ανάποδα. Φυσικά θα σας φάξω όλους και θα σας κρεμάσω ανάποδα». Και μάλιστα επιδεικτικά τους έλεγε: «Θα σας κόψω το μισό λαιμό μέχρι να τρέξει το αίμα σας όλο και να ζείτε ακόμα». Τέτοιες απειλές εκτόξευε. Βγήκανε διάφοροι γέροντες, ύπατοι που κάποτε τον είχαν βοηθήσει στα αξιώματα και αυτά εδώ. Ο Κοριολανός ήταν ανένδοτος. Και τη νύχτα κοιμήθηκε και ετοίμασε το στρατό την άλλη μέρα το πρωί για να επιτεθεί εναντίον της Ρώμης. Και το πρωί οι ύπατοι της Ρώμης σκέφτηκαν το εξής σκόπο. Μέσα στη Ρώμη ήταν η μάνα του Κοριολανού. Την προτάξανε, λοιπόν. Και στείλαν τη μάνα του Κοριολανού και είπε: «Παιδί μου, σε παρακαλώ πολύ. Μέσα έχει και γυναικόπαιδα, έχει και μωρά». Τιμώρησε και πάλι διακοπή. Μιλάμε και πάλι από την Κούπα, όπου ολοκληρώθηκε με μάλλον επεισοδιακό τρόπο ο αγώνας του ΠΑΟΚ. Νικήτρια η Τσέλσι με 1-0 με τον γκολ του Βίλια. Τραυματίστηκε στις καθυστερίες του παιχνιδιού ο Ροντρίγκερς και βγήκε από το γήπεδο υποβασταζόμενος. Έγινε μία μπροστινή παλιά. Βγήκε ο Πασχαλάκης, έπεσε στα πόδια του, πήρε την μπάλα. Αλλά έξω από την περιοχή ο κύριος Μαγένκο έδειξε φάουλ τον Ελ Καντουρί ότι έσβρωξε τον παίκτη του. Όμως το κλου του αγώνα ήταν μία διένεξη του Ρούτιγκερ με τον Ουάρντα και οι δύο εισέφραξαν από μία κίτρινη κάρτα. Όπως επίσης σας έχουμε πει ότι κάρτα είδε και ο Βέρμπλουμ και επίσης κάρτα είδε και ο Τζορζίνι. 4 κίτρινες κάρτες από τον κύριο Μαγένκο, ο οποίος όμως τα τελευταία λεπτά χάλασε μια καταπληκτική διαιτησία, καθώς έδειξε 3 λεπτά μεν καθυστερήσεων, αλλά ουσιαστικά δεν δέχτηκε ούτε ένα. Οι φίλαθλοι της Τσέλσι χειροκροτούν τους παίκτες τους που πηγαίνουν να τους χαιρετήσουν. Από την άλλη πλευρά οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ επεφημούν τους δικούς τους. Στο σημείο αυτό τελείωσε η μετάδοσή μας από το γήπεδο της Τούμπας, όπου οι 28.000 φίλοι του ποδοσφαίρου είδαν τον πρώτο αγώνα των ομίλων μεταξύ ΠΑΟΚ-Τσέλσι, 0-1 η αγγλική ομάδα με τον γκολ του Βίλιαμ. Αγαπητοί φίλοι του ΕΟΕ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, καλό σας βράδυ. Ξαναεπανερχόμαστε εδώ στην εκπομπή. Σας είχαμε αφήσει ένα κρίσιμο σημείο και εκεί πρόταξαν, λοιπόν, τη μητέρα του Κοριολανού και βγήκε η μάνα του και το είπε: «Παιδί μου, σε παρακαλώ, έχει μέσα γυναικόπαιδα, έχει μωρά, κάντο για το χατήρι μου». Και μόλις είδε τη μάνα του Κοριολανός, τα μάζεψε και έφυγε. Και άφησε τη Ρώμη, δεν της επιτέθηκε. Φυσικά μετά του ζήτησαν συγγνώμη και αυτοί, τέλος πάντων, αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις. Το θέμα είναι ότι την γλίτωσαν. Μία μάνα μπόρεσε να σώσει μία Ρώμη. Μία μάνα ενός ανθρώπου. Η μάνα του Θεού ποιον μπορεί να σώσει? Την ανθρωπότητα όλη.
Άρα λοιπόν από αυτό το παράδειγμα που το αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, δεν είναι δικό μου παράδειγμα, το αναφέρει από τα, με ιστορικά, από την ιστορία δηλαδή, βλέπουμε ότι η παρέμβαση μιας μάνας μπορεί να έχει κέριο αποτέλεσμα και η Θεοτόκος έχει κέριο αποτέλεσμα και βλέπουμε στην ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας ότι πολλές φορές παρενέβη Θεοτόκος και έσωσε τους ανθρώπους και τη χώρα μας και την Ελλάδα και βλέπουμε ότι είναι και προστάτηδα του Αγίου Όρους και πολλά. Συγγνώμη για τη διακοπή, αυτή η παρέμβαση ήταν έτσι για να σας δείξω και κατά τα ανθρώπινα πόσο. Για πείτε την υπόλοιπη στοιχομηθεία τώρα τι ακριβώς είναι εκεί πέρα. Εφόσον διεμήβησαν αυτά που είπε οι απόψεις των δύο πλευρών, της δικής μου και της κοπέλας που τους εκπροσωπούσε, φτάσαμε σε ένα οριακό σημείο που δεν υπήρχε αντεπιχείρημα από την άλλη πλευρά. Αντίθετα υπήρχε η τάση φυγής, αυτό που κάνει ο καθένας όταν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με επιχειρήματα αυτό που πρεσβεύει ως αληθινό, η απομάκρυση της κοπέλας. Ελπίζω να της δημιουργήθηκε και ένας βαθύτερος προβληματισμός. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση, κύριε Ρωσόπουλε, είναι ότι αρχίζουν και αλλάζουν προσωπείο αυτές οι ίδιες οι αιρέσεις. Αναμειγνύονται μεταξύ τους και βγάζουν καινούργια μείγματα στην εντός εισαγωγικών πνευματική αγορά, αν μου επιτραπεί ο όρος. Και αυτό πρέπει να δημιουργεί ιδιαίτερο προβληματισμό. Θεωρώ ότι ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό γνώρισμα για να αποφύγουμε την αίρεση είναι το γεγονός ότι η παράδοση της Εκκλησίας μας δεν μας έχει βγάλει να προσιλητήσουμε ανθρώπους στα πεζοδρόμια και στις πλατείες με μικροφωνικές, μεγαφωνικές ή κατά τις εποχές, ας πούμε, των Δελάλιδων και τα λοιπά με μέσα διαφορετικά. Η μημόνο μας δίδαξε ότι το Λόγο του Θεού τον μελετάμε στις οικίες μας, τον ακούμε στις εκκλησίες μας και μέσα στο λατρευτικό πνεύμα της Θείας Λειτουργίας ακούμε και την ερμηνεία του κηρύγματος, όσοι δεν έχουμε και τον απαραίτητο χρόνο να ασχοληθούμε με την αγιοπατερική διδασκαλία. Άρα είναι ένα ερωτηματικό που πρέπει να βάζει ο καθένας μας όταν βρίσκεται ενώπιον αυτών των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το Πανάγιο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, και να ρωτούν γιατί βγήκε αυτή η αναγκαιότητα να κηρύξουμε τον Χριστό στους δρόμους. Ο Χριστός βάλεται από κάθε πλευρά. Πώς τους δίνεται τη δυνατότητα αυτούς τους ανθρώπους να βγουν και να κηρύξουν και χωρίς να εμποδίζονται. Δεν σας κάνει εντύπωση? Λόγω του νόμου ότι απαγορεύεται ο προσιλητισμός, απαγορεύεται να στήσεις μόνιμο στάντ. Αν είδατε, αν προσέξατε, αυτά ήταν τροχύλατα. Ναι. Που σημαίνει ότι είναι καροτσά και τροχύλατο, δεν είναι στάντ. Έτσι είναι μια τρικλοποδιά του στον νόμο, ότως ώστε μπορούν να σταθούν, μπορούν να στηθούν, αλλά δεν τους πιάνει ο νόμος, γιατί το στάντ θέλει τέσσερα πόδια. Αυτοί όταν έχουν δυο σαν τροχύλατο, όπως τα καροτσάκια του σούπερ μάρκετ, που παίρνει μια νοικοκυρά και πάει, έχει δυο ποδαράκια και δυο τροχούς. Το γυρνάνε, το σέρνουν και φεύγουν. Σε λέει, είναι το καροτσάκι μου, ακούμπησα το καροτσάκι μου και έχω αυτά τα βιβλία. Όποιος θέλει παίρνει, όποιος θέλει δεν παίρνει. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ξεφεύγουν τον νόμο της απαγόρευσης του προσιλητισμού. Το θέμα δεν είναι αν θα βρουν παραθυράκια αυτοί να προσιλητήσουν, να μην προσιλητήσουν. Έχουν και ραδιοφωνικές εκπομπές σήμερα, έχουν και ίντερνετ σήμερα, έχουν και εκπομπές στην τηλεόραση, έχουν διαφόρους τρόπους και έχουν και πολλά χρήματα στα χέρια τους. Πολλά χρήματα στα χέρια τους. Βλέπετε τα περιοδικά, η Σκοπιά το περιοδικό τους, αλλά και η Αγία Γραφή που μοιράζουν. Είναι δαπάνες αυτά. Μεγάλες. Δηλαδή, όταν έχεις τη δυνατότητα σε κάθε περαστικό να μοιράσεις μια Αγία Γραφή. Όχι μία, περισσότερες, όσες θέλει. Και στα ρώσικα, όπως είπατε, και σε αγγλικά και σε διάφορες γλώσσες. Αραβικά. Αυτά είναι δαπάνες. Εάν υποθέσουμε αυτή τη στιγμή καταμετρημένοι, ας πούμε, οι χιλιαστές, οι μάρτυρες του Ιαγωβά, όπως ξέρει ο κόσμος, είναι 5 με 10.000, 15.000 είναι στην Ελλάδα. Έχουν τέτοια οικονομική δυνατότητα. Εδώ η Εκκλησία έχει τόσα εκατομμύρια πιστούς,
και δεν έχει αυτή την οικονομική δυνατότητα να μοιράζει κάθε μέρα υγιές γραφές. Αυτοί έχουν τη δυνατότητα και γυρνάνε και σπίτι-σπίτι, πόρτα-πόρτα και μοιράζουν και αγίες γραφές, έτσι. Αν και τώρα τελευταία αρχίζουν και το αλλάζουν λίγο αυτό με το σπίτι-σπίτι, πόρτα-πόρτα, γιατί δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα, ο κόσμος τους πετούσε έξω και καλούσαν αστυνομία και διάφορα. Και με αυτόν τον τρόπο ξεπερνάνε αυτά τα εμπόδια, το να στηθώ έξω και να σου πούν, σου δίνω δώρο μια αγία γραφή. Και εσύ τσιμπάς, ας πούμε, και πας και λες δώρο μια αγία γραφή. Η αγία γραφή είναι ερωθευμένη και μετά με αυτόν τον τρόπο σε παγιδεύουν για να σου περάσουν αυτό που θέλουν αυτό το μήνυμα. Κύριε Ρωσόπουλο, μου επιτρέπετε, θέλω να συστήσω στους αδερφούς μας, στους φίλους μας, στους ακροατές μας, να διαβάζουν την Αγία Γραφή, είτε την Παλαιά, είτε την Καινή Διαθήκη, στο αυθεντικό αρχαίο της κείμενο. Αυτό είναι δύσκολο όμως. Όσο δύσκολο κι αν είναι, πιστέψτε με ότι υπάρχουν άνθρωποι στο περιβάλλον το δικό μου, οι οποίοι έχουν περιορισμένες γραμματικές γνώσεις, είναι άνθρωποι του Δημοτικού, κάποιοι δεν το τελειώσανε. Από τη στιγμή που αρχίσαν να διαβάζουν το κείμενο στην αρχαία γλώσσα, μου είπαν δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, αλλά με κάποιο τρόπο καταλαβαίνουμε καλύτερα, ακόμη και από τη μετάφραση. Προσέξτε όμως τώρα εδώ, με το κείμενο, ακόμα και το αρχαίο κείμενο μπορώ να το αλλοιώσω. Εγώ κάποτε είχε πέσει μια Αγία Γραφή των Μαρτύρων του Γιαχωβά στα χέρια μου και έλεγε το εξής. Εκεί που λέει ο Άγγελος Κυρίου που πλησιάζει τη Θεοτόκο, γιατί και εκεί πήγαν να προσβάλλουν τη Θεοτόκο, λέει ο Άγγελος στη Θεοτόκο, και το εξού γεννηθέν άγιον κληθήσετε. Αυτό που θα γεννηθεί εξού από εσένα και την υποδεικνύει, έτσι. Αυτό είναι ακριβώς για τον Ευαγγελισμό που κάνει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Στο αρχαίο κείμενο λοιπόν, όταν το άνοιξα, και το γεννηθέν, το εξού είχε φύγει από το κείμενο. Και αυτό που θα γεννηθεί άγιον κληθήσετε. Από ποιον θα γεννηθεί όμως αυτό? Άρα Χριστός από ποιον γεννήθηκε? Εκεί για να γλιτώσουν και να πούν ότι γέννησε η Παναγία, Θεό. Γέννησε ένα καλό άνθρωπο, ναι, ένα προφήτη, ναι, το δέχονται αυτό. Αλλά Θεό δεν γέννησε με τίποτα. Άρα το εξού γεννήθη, οπότε στη μετάφραση τι έβγαινε? Και αυτό που θα γεννηθεί θα κληθεί Άγιο. Αλλά τι θα γεννηθεί, από ποιον θα γεννηθεί? Έχω το κείμενο, ως θεολόγος το προμηθευτήκαμε από τη θεολογική σχολή, τον Εστλέ Αλάντ. Δεν είναι ορθόδοξοι, είναι προτεστάντες ερευνητές, αλλά τι κάνανε, κάνανε μια πολύ μεγάλη δουλειά. Αυτή που είχε κάνει κάποτε και το Πατριαρχείο το 1700, μάζεψαν τα πιο αρχαία κείμενα που είχαν βρει σε παπύρους, τα πιο αυθεντικά κοντά. Τα συνέκριναν αυτά εδώ, αυτό λέγεται στεφανιογραφία στη θεολογία. Και μάζεψαν, κάναν ένα στεφάνι δηλαδή όλα αυτά τα κείμενα, τα συνέκριναν και πήγαν στο αυθεντικό κείμενο. Αυτή η έκδοση του Εστλέ Αλάντ, των δύο αυτών συγγραφέων, θεωρείται η πιο έγκυρη και παγκόσμια αποδεκτή, ότι είναι ακριβώς σχεδόν το πρωτότυπο κείμενο όπως μας το μετέφεραν οι Ευαγγελιστές. Όταν εγώ πήρα αυτό το κείμενο των Γιαχωβάδων και το έβαλα δίπλα στο κείμενο των Εστλέ Αλάντ, του έχω και την έκδοση του Αντωνιάδη, την παλιά της Αγίας Γραφής. Είναι ένας θεολόγος που είχε βάλει το Πατριαρχείο το 1730 και είχε κάνει μια τέτοια παρόμοια έκδοση Αγία Γραφή. Και το συγκρίνεις, είναι νοθευμένο το κείμενο. Άρα και το αρχαίο κείμενο μπορούν να νοθεύσουν. Γι' αυτό να είναι ο κόσμος επιφυλακτικός. Υπάρχουν έγκριτες εκδόσεις στα βιβλιοπωλεία. Χρόνια εκδίδονται και επανεκδίδονται. Δεν θέλω να διαφημίσω. Γι' αυτό από ορθόδοξα βιβλιοπωλεία να προμηθευτούν την Αγία Γραφή τους. Να τονίσουν ακόμη και αυτό την περίπτωση του να μην έχουν τη δυνατότητα να αναγνώσουν το αυθεντικό κείμενο. Να προσέξουν λοιπόν τι θα τους δώσουν οι αντίστοιχοι βιβλιοπόλεις. Αυτή είναι η πρώτη σύσταση. Η δεύτερη σύσταση, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι η προσευχή, το μεγάλο εργαλείο που μας έδωσε ο Θεός. Θεωρώ ότι μετά την απόδοση της λατρείας στο πρόσωπο του Θεού και της δόξας στο πρόσωπό Του, η πρώτη και κύρια μέρημνα που μας το ζητάει και ο Κύριος με δια του λόγου Του, του ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών, ξέρουμε ότι για να την αποκτήσετε πρέπει να μην πλανηθείτε. Συνδυαζόμενοι λοιπόν, γιατί η Γραφή δεν είναι παίρνω σήμερα ένα χωρίο, το διαβάζω, «Α, είπε ο Χριστός αυτή την παραβολή, την απομονώνω, πάμε λοιπόν τι είπε για την κλοπή, πάμε λοιπόν τι είπε για τη συκοφαντία». Δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται έτσι η μελέτη. Θεωρώ ότι απλά πρέπει να μελετάμε με πνεύμα ταπείνωσης το Λόγο του Θεού,
χωρίς να τον ψάχνουμε, χωρίς να τον σκαλίζουμε, χωρίς να θέλουμε να τον ερμηνεύσουμε και να φτάσουμε στα μεγάλα επίπεδα, γιατί υπάρχει ο κύριος Εγώ είμαι του σκαλίσματος, έτσι, ως το λόγος είμαι του σκαλίσματος. Εσείς έχετε την ιδιότητα, κύριε Ρουσόπουλε. Πάω στους πατέρες για να σκαλίσω. Δεν, όχι από μόνος μου, όχι. Δεν σκαλίζετε δια της δικής σας διανοίας. Όχι, με την αξίνα των Αγίων πάω. Ακριβώς. Άρα εσείς έχετε το λεξικό σας. Το ορθόδοξο λεξικό σας. Αυτό, ας το πούμε έτσι. Έτσι. Ναι. Οπότε, για να βρω αυθεντική ερμηνεία, γιατί δεν έχω ένα κείμενο στα χέρια μου, πώς το ερμηνεύω αυτό το κείμενο, είναι το θέμα. Ποιος είναι αυτός που ερμηνεύει αυθεντικά το κείμενο. Γιατί πολλά κείμενα είναι διφορούμενα μες στην Αγία Γραφή, θα έλεγα εγώ σήμερα. Δεν είναι εύκολο να το ερμηνεύσεις. Εγώ θα έλεγα όμως να προχωρήσετε στους απλούς ακροατές, στους ανθρώπους που θεωρούν και νιώθουν, και για μένα αυτοί είναι σοφοί ακροατές και σοφοί αναγνώστες, ότι εγώ δεν είμαι ικανός να ερμηνεύσω το Λόγο του Θεού. Ας με βοηθήσει ο Θεός να συναισθανθώ, να νιώσω, να βιώσω αυτό το Λόγο στην καθημερινότητά Του. Όταν λοιπόν ζητάς τη Βασιλεία των Ουρανών, έχοντας και το φόβο, γιατί σου βάζει ο Κύριος έναν πολύ επικοδομητικό φόβο, ότι στα έσχατα χρόνια που ζούμε σήμερα και εκλεκτοί θα πλανηθούν. Άρα... Δεν μου αρέσει η λέξη φόβος. Εγώ... Προσοχή. Μας εφιστά την προσοχή. Εντάξει. Γι' αυτό λέει, ο έχων όταν ακούε ένα ακουέτο. Ακούστε, προσέξτε. Ο λαός όμως λέει, κύριε Ρουσόπουλε, ναι. Φίλε και τα ρούχα σου, να έχεις τα μισά, εντάξει. Φοβού και... Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν φοβάσαι να μην πλανηθείς και δοξάζεις τον Θεό και κυνηγάς τη Βασιλεία Του, θα βρει τρόπο να μην πλανηθείς. Από εδώ, από εκεί, από τη μελέτη, από το λόγο του φίλου, από την παρέμβαση του γειτονά σου, του συντρόφου σου, με κάποιο τρόπο θα σου φανερώσει ότι εδώ πρόκειται περί πλάνης και κινδυνεύει η ψυχή σου. Άρα δίνουμε έναν άξονα στους ακροατές με πνεύμα ταπείνωσης να μελετούν το Λόγο του Θεού και να ζητούν τη φώτιση από το Θεό να μην πλανηθούν. Να είναι πρωταρχικός στις προσευχές. Και άμα θέλουν να σκαλίσουν, να συμβουληθούν τους πατέρες. Ασφαλώς. Είναι η σιγουριά και η βεβαιότητα ότι είναι κατοχυρωμένος ο Λόγος, ο ερμηνευμένος της Αγίας Γραφής μέσω των Αγίων Πατέρων. Αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, ήταν πιο σύντομη η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε την κυρία Γονίδα. Και εγώ σας ευχαριστώ που ιδιαίτερα. Μας μετέφερε αυτή την εμπειρία. Εγώ ευελπιστώ να την ξαναέχω σε μια εκπομπή προσεχή. Θέλω να μου μιλήσει για το βιβλίο που έχει γράψει για τα παιδιά, το οποίο είναι εξαιρετικό, τα εισάγει στην ορθόδοξη πίστη με πολύ απλά λόγια, με πολύ ωραίο τρόπο. Θα μας υποσχεθείτε, θα έρθείτε ακόμα σε μια προσεχή εκπομπή. Θα το εναποθέσω ισχύρας Κυρίου και θα πω ότι εγώ, ναι, είμαι πρόθυμη, με τη βοήθεια του Θεού θα το επιχειρήσω. Ωραία. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε κοντά μας. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την καινούργια σεζόν το ράδιο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, αυτό το τίμιο κανάλι που λέω εγώ, που σήμερα είναι ίσως το μοναδικό που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, αυτή τη φωνή, να βγει μια ορθόδοξη φωνή μέσα σήμερα που την ορθοδοξία δεν τη θέλουν, την κυνηγάν και τη διώκουν. Καλό σας βράδυ, ο Θεός μαζί σας, εμείς την άλλη Πέμπτη θα τα πούμε. Χαίρετε. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.